των εκτάσεων είναι ρέμα και δημοτική οδός, η οποία ανήκει στο Δήμο, άρα λοιπόν και στο θεωρητικό μέρος, εάν όλοι θέλαν να γίνει εκεί, ακόμα και οι κάτοικοι, να το βάλω έτσι υποθετικά, θα χρειαζόταν περίπου 5 χρόνια με 8 να ολοκληρωθούν όλες οι αποφάσεις από ολοτριώσεις. Πέρα όμως από αυτό που αναφέρω και πέρα από ότι γειτνιάζει με αρχαιολογική περιοχή και υπάρχουν εκεί αρχαιολογικά, αρχαιολογικό ενδιαφέροντος μεταβυζαντινών χρόνων, τα οποία και αυτά αποτελούν άλλον έναν, θα πω, αναστατικό παράγοντα ακόμη, η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει ένα σχέδιο φαραωνικού τύπου, το οποίο δεν ξέρει ούτε από πού έρχεται, ούτε πού πάει. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, λέγοντας ότι η προσπάθεια, πρόταση ή εν πάση περιπτώσει διερεύνηση ή εν πάση περιπτώσει διαδικασία που προτίθενται κάποιοι, στοχεύοντας περισσότερο σε έναν φανταστικό παρά σε ένα πραγματικό γεγονός, είναι να προκηρύξουν έναν διαγωνισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας και χυτή, ουσιαστικά όμως ο στόχος είναι ένας χυτή τεράστιων διαστάσεων μέχρι το 2020, ότι έχουμε δικαίωμα να θάβουμε τα απορρίμματα ακόμη, θα πέσει στο κενό. Τώρα για την ιστορία, ξεκαθαρίσαμε βεβαίως εκεί ότι ο Δήμος Νέστο έχει δύο αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ως Δήμος Χρυσούπολης και ως Δήμος Νέστο. Σε καμία δεν αναφέρουμε τη λέξη χυτή. Και βεβαίως στην πρώτη απόφαση δίδεται η δυνατότητα διερεύνησης, διεκδίκησης από το Δήμαρχο Νέστου Μονάδας, όπου προτείνουμε σε πρώτη φάση το ΧΑΔΑ, τον ΧΑΔΑ που λειτουργεί επί 50-51 χρόνια, και βεβαίως σε δεύτερη φάση να εξεταστεί και σε αυτήν την περιοχή, είχαμε πει τότε, βεβαίως μιλώντας πόν, μόνο για μονάδα. Μια μονάδα που χρειάζεται μόνο 5 στρέμματα για να λειτουργήσει, ήταν, εάν μας έπειθε εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μπορούσε να συζητηθεί. Όταν λοιπόν εκ των υστέρων είδαμε ότι οι προθέσεις δεν είναι για δημιουργία μονάδος αλλά είναι για χυτή, τότε όταν ήρθε η επισήμως για πρώτη και τελευταία φορά το επίσημο ερώτημα της άποψης του Δήμου Νέστου, το Νοέμβριο του 2010, αποφασίσαμε ομόφωνα όχι, ακριβώς για τον λόγο ότι από τότε εμείς είχαμε αντιληφθεί τον εμπεγμό ή την προχειρότητα της διαδικασίας.